αλήθεια είναι ότι σήμερα σχεδόν όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά μπορούμε να τα συναντήσουμε και στη light εκδοχή τους. Μπορεί να βρει κανείς light γιαούρτι, γαλά, τυρί, light αναψυκτικά, σάλτσες, ακόμη και light μπύρες. Για να απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα light τρόφιμα ανήκουν βασικά σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα τρόφιμα από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος ή ολόκληρα τα λιπαρά. Και η δεύτερη κατηγορία είναι τα τρόφιμα από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος ή ολόκληρο το σύνολο των σακχάρων που περιέχουν. Ότι ένα τρόφιμο χαρακτηρίζεται light δεν σημαίνει ότι περιέχει και μηδενικές θερμίδες. Εξορισμού, light θεωρούνται τα προϊόντα τα οποία περιέχουν κατά 30% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με την αρχική εκδοχή του τροφίμου. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα light αναψυκτικά και ορισμένα κρύα ροφήματα τα οποία πρακτικά όντως δεν αποδίδουν θερμίδες. Από εκεί και πέρα όμως ένα τρόφιμο μπορεί να είναι light επειδή έχει μειωθεί το λίπος του ή τα σάκχαρα ή και τα δύο συστατικά, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται και αναλογική μείωση στις θερμίδες του. Μπορεί ένα τρόφιμο να είναι light επειδή έχει λιγότερα λιπαρά ή λιγότερη ζάχαρη και οι θερμίδες όμως να είναι ακριβώς οι ίδιες με το αρχικό προϊόν του οποίου αποτελεί και τη light εκδοχή. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες τροφίμων και να βλέπουν ότι όντως στο light προϊόν που σκοπεύουν να αγοράσουν που έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος ή σε ζάχαρη, οι θερμίδες είναι μειωμένες. Για να δυνατήσει κανείς χρειάζεται να προσλαμβάνει από τη διατροφή του λιγότερες θερμίδες σε σχέση με αυτές που δαπανά το σώμα του. Έτσι λοιπόν τα light προϊόντα μπορούν να μειώσουν το θερμιδικό περιεχόμενο της δίαιτας και να βοηθήσουν σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους. Αρχικά οι καταναλωτές πρέπει να καταναλώνουν τα light προϊόντα στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Κατά δεύτερον, δεν πρέπει να υπερκαταναλώνουν θερμίδες από άλλες πηγές. Συχνά ο κόσμος πέφτει σε αυτή την παγίδα και θεωρεί ότι επειδή καταναλώνει light προϊόντα έχει το περιθώριο να φάει παραπάνω. Και το τρίτο και βασικότερο, όταν τα light προϊόντα αντικαθιστούν τα κανονικά τρόφιμα πρέπει να τα αντικαθιστούν σε ίσες ποσότητες και όχι σε μεγαλύτερες. Δεδομένου ότι σήμερα ακολουθούμε τα δυτικά πρότυπα διατροφής, σύμφωνα με τα οποία η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών είναι ιδιαίτερα υψηλή, τα τρόφιμα τα οποία είναι light και περιέχουν λιγότερα λιπαρά, πρακτικά απευθύνονται σε όλους μας, σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσλάβει λιγότερα λιπαρά μέσω της διατροφής του. Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή βέβαια και για τα άτομα τα οποία συστήνεται να περιορίζουν το σύνολο των ζωικών λιπαρών που προσλαμβάνουν από τη διατροφή τους, όπως τα άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιακιακά νοσήματα ή τα άτομα τα οποία έχουν ένα διαταραγμένο προφίλ λιπιδίων στο αίμα τους. Το ίδιο ισχύει και για τα light προϊόντα τα οποία είναι μειωμένα σε σάκχαρα και αυτά μπορούν να καταναλωθούν από όλους μας. Ωστόσο, η βιομηχανία τροφίμων έχει δημιουργήσει αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο για τα άτομα τα οποία πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη. Ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια πάθηση κατά την οποία χρειάζεται κανείς να περιορίσει το σύνολο των απλών σαχάρων, όπως η ζάχαρη και το μέλι, που προσλαμβάνει από τη διατροφή του. Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, όπως είναι η ασπαρτάμη, η ακεσουλφάμη, η σουκραλόζη, τα γλυκαντικά όπως στέβια, τα οποία αντικαθιστούν τη ζάχαρη στα light προϊόντα, έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Δύο μάλλον. Πρώτον, δεν αποδίδουν θερμίδες και δεν επηρεάζουν καθόλου τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καταναλωθούν περισσότερο συχνά από τα άτομα που πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη. Μια σημαντική σημείωση όμως εδώ, τα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων, διότι μπορεί ένα τρόφιμο να μην περιέχει ζάχαρη, ωστόσο μπορεί να εξακολουθεί να περιέχει άλλα συστατικά όπως είναι οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες που επηρεάζουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. It's my big, let me stay with you. It's my